Υπερθερμαίνεται το Android τηλέφωνό σας? Ο εντοπισμός του ακριβούς λόγου για την υπερθέρμανση του κινητού σας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά όταν ένα τηλέφωνο υπερθερμαίνεται, σταματά να λειτουργεί σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέχρι να έρθει σε φυσιολογική θερμοκρασία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να υπερθερμαίνεται ένα Android τηλέφωνο και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα και να το αποφύγετε εξ αρχής. Αρχικά θα πρέπει να μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος τι εννοούμε με τον όρο υπερθέρμανση όταν μιλάμε για κινητές συσκευές. Το τηλέφωνό σας υπό κανονική χρήση δεν πρέπει να είναι πολύ ζεστό. Αν είναι, υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, μην ερμηνεύετε το ζεστό ως προβληματικό. Μία ελαφρώς πιο ζεστή αίσθηση μετά από τη χρήση της συσκευής για παιχνίδι περίπου 15 λεπτών είναι φυσιολογική. Αλλά αν το τηλέφωνό σας διαθέτει μια εφαρμογή προστασίας από υπερθέρμανση και εμφανίζει μία ειδοποίηση ή αν διαπιστώσετε ότι η συσκευή είναι εξαιρετικά ζεστή στην αφή, τότε θα πρέπει να το διερευνήσετε. Αν ψάξετε στην Google την αιτία, μπορείτε να δείτε λόγους όπως ότι η φωτεινότητα της οθόνης σας είναι πολύ υψηλή, ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο για πάρα πολλή ώρα ή ότι παίζετε πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά αυτοί οι λόγοι μπορεί να παίζουν ρόλο κυρίως σε παλαιότερα τηλέφωνα. Κανένα σύγχρονο τηλέφωνο δεν θα έπρεπε να έχει σοβαρό πρόβλημα υπερθέρμανσης για αυτούς τους λόγους. Ας δούμε λοιπόν κάποιες άλλες αιτίες. Νούμερο 1. Bug εφαρμογές προκαλούν προβλήματα υπερθέρμανσης σε Android τηλέφωνα. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε μία ή περισσότερες buggy εφαρμογές. Ίσως έχετε εγκαταστήσει μία νέα εφαρμογή που δεν λειτουργεί καλά στο τηλέφωνό σας. Ενδέχεται επίσης μία εφαρμογή που χρησιμοποιείτε τακτικά να έχει ενημερωθεί και να υπερθερμαίνει το Android τηλέφωνο λόγω της νέας έκδοσης. Οι αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών είναι χρήσιμες, αλλά μερικές φορές προκαλούν προβλήματα όπως αυτό. Υπάρχουν δύο λύσεις. Απεγκατάσταση της εφαρμογής και έλεγχος για μια νέα ενημέρωση. Αν κάνετε απεγκατάσταση, επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας και περιμένετε λίγα λεπτά πριν ελέγξετε ξανά τη θερμοκρασία του. Νούμερο 2. Η εντατική χρήση της κάμερας μπορεί να υπερθερμάνει το τηλέφωνο. Η χρήση της κάμερας του τηλεφώνου για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και συνήθως εξαρτάται από ορισμένους άλλους παράγοντες, όπως η ανάλυση και το frame rate, η φωτεινότητα της οθόνης, η παρατεταμένη χρήση της κάμερας ή η κατά λάθος ενεργοποίηση της κάμερας. Για να αποφύγετε τέτοια προβλήματα, χρησιμοποιήστε την κάμερα μόνο όταν απαιτείτε και βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν είναι πολύ φωτεινή και ότι δεν χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ανάλυση. Νούμερο 3. Η μόλυνση από κακόβουλο λογισμικό μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε συσκευή μέσω κακόβουλων διαφημίσεων, phishing emails ή ψεύτικων εφαρμογών από το επίσημο κατάστημα Google Play. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μάθετε πώς να εντοπίζετε επικίνδυνες εφαρμογές και να τις αφαιρείτε. Υπάρχουν πολλές δωρεάν εφαρμογές προστασίας από iOS για Android, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του τηλεφώνου σας. Νούμερο 4. Άμεση έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο. Η υπερθέρμανση μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η άμεση έκθεση του Android τηλεφώνου στο ηλιακό φως είναι ένα κοινό πρόβλημα. Το τηλέφωνό σας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ζεσταθεί υπερβολικά αν για παράδειγμα τοποθετηθεί το ταμπλό του αυτοκινήτου μια ηλιόλουστη μέρα. Επομένως, κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από τον ήλιο. Νούμερο 5. Η υπερθέρμανση του τηλεφώνου μπορεί να σχετίζεται με τη φόρτιση. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υπερθέρμανσης είναι η κατάσταση της μπαταρίας. Εάν έχετε ένα παλαιότερο τηλέφωνο που έχει φορτιστεί πλήρως πολλές φορές, τότε μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην μπαταρία της συσκευής και αυτό ακολούθως να κάνει το τηλέφωνο να υπερθερμαίνεται. Πέρα από την κατεστραμμένη μπαταρία, μπορεί να φταίει και ένα καλώδιο φόρτισης κακής ποιότητας ή ένα πρόβλημα με τη θύρα. Τι μπορείτε να κάνετε? Αντικαταστήστε το καλώδιο και τον αντάπτορα, αντικαταστήστε την μπαταρία αν είναι δυνατόν ή επισκευάστε τη θύρα φόρτισης. Νούμερο 6. Το Wi-Fi και το Bluetooth μπορούν να υπερθερμάνουν το τηλέφωνό σας. Το smartphone σας μπορεί να υπερθερμαίνεται λόγω υπερβολικής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει το Wi-Fi και το mobile internet. Οι παλαιότερες συσκευές μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν λόγω της υπερβολικής χρήσης του Bluetooth.
Αποφύγετε τη χρήση τους αν δεν είναι απαραίτητα. Νούμερο 7. Η θήκη μπορεί να ζεσταίνει το τηλέφωνό σας. Πολλές θήκες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ή περιέχουν μεγάλη ποσότητα πλαστικού. Ακόμη και αυτές που είναι κατασκευασμένες από δέρμα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το τηλέφωνο μπορεί να κρατά τη θερμότητα μέσα, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται. Η αφαίρεση της θήκης θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά φροντίστε να βρείτε αμέσως κάποια άλλη κατάλληλη θήκη για να την αντικαταστήσετε, ώστε να μην θέσετε το κινητό σε κίνδυνο. Ας δούμε τώρα πώς μπορείτε να ακριώσετε ένα Android τηλέφωνο που έχει υπερθερμανθεί. Αν το τηλέφωνο έχει ζεσταθεί υπερβολικά και δημιουργεί προβλήματα όπως επιβράδυνση, αναπάντεχο κλείσιμο κτλ., κάντε τα εξής. Αφαιρέστε τη θήκη του τηλεφώνου, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για να απενεργοποιήσετε κάθε συνδεσιμότητα, απομακρύνετε το τηλέφωνο από το ηλιακό φως, βάλτε το Android τηλέφωνό σας μπροστά σε έναν ανεμιστήρα και μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να ακριώσετε ένα ζεστό τηλέφωνο. Τι μπορείτε να κάνετε όμως για να αποτρέψετε εξ αρχής την υπερθέρμανση? Νούμερο 1. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας. Νούμερο 2. Μειώστε τη χρήση της κάμερας. Νούμερο 3. Μειώστε τη χρήση του Wi-Fi, του Bluetooth και του GPS, αν δεν τα χρειάζεστε. Νούμερο 4. Αντικαταστήστε το καλώδιο φόρτισης ή την μπαταρία ή εξετάστε το ενδεχόμενο επισκευής. Νούμερο 5. Καθαρίστε το τηλέφωνό σας για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα αρχεία και κακόβουλο λογισμικό. Με αυτά, όχι μόνο το τηλέφωνο θα σταματήσει να υπερθερμαίνεται, αλλά θα αυξηθεί και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Τα περισσότερα τηλέφωνα και τάμπλετ είναι σχεδιασμένα να απενεργοποιούνται σε ακραίες θερμοκρασίες. Θα χρειαστεί απλώς να περιμένετε να επανέλθει σε φυσιολογικές θερμοκρασίες για να εφαρμόσετε τις παραπάνω συμβουλές. Όπως είδαμε, η υπερθέρμανση σε smartphone μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ακολουθήστε τα παραπάνω tips και σε περίπτωση που συνεχίσει να υπερθερμαίνεται το τηλέφωνο, ίσως είναι απαραίτητη η παρέμβαση ειδικού.